Πες μου ένα λόγο γιατί να μην το βρεις Κοτομπουκίτσα. Είναι γεια σας, θα ήθελα το καινούριο άγαλμα από την Κοτομπουκίτσα. Φίλε Thunder Cultist, σήμερα κάνουμε giveaway αυτό το υπέροχο αγαλματάκι του Qui-Gon Jinn από το Star Wars, την ταινία Phantom Menace, από την εταιρεία Κοτομπουκίγια. Εάν θες να το κερδίσεις, να κάνεις follow, να κάνεις ένα comment, λέγοντάς μας ποιος ήταν ο ηθοποιός ο οποίος έπαιζε τον Qui-Gon Jinn στην ταινία Phantom Menace από Star Wars. Ο νικητής μας θα ανακοινωθεί 6 Ιανουαρίου 2022. But wait, there's more. Πήγαινε στα ταμεία του Comic World, πες Thundercult, κάνε και έτσι και θα έχεις 10% έκπτωση στα προϊόντα του. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτό το υπέροχο αγαλματάκι, το οποίο θα γίνει και giveaway, όπως ξέρετε, από την Κοτομπουκίτσα, δηλαδή την εταιρεία Κοτομπουκία, που είναι ο Qui-Gon... Brain fart. Qui-Gon Jinn από Star Wars, από το Phantom Menace, η οποία ήταν μια ταινία που δεν μου άρεσε παλιά, αλλά μου αρέσει περισσότερο τώρα, είναι λίγο guilty pleasure. Δεν έχουμε ξανακάνει review σε άγαλμα, είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, οπότε ας δούμε πώς θα πάει. Αργότερα θα σας πούμε και τα αθλητικά και τον καιρό, γιατί έχουμε έτσι στήσιμο ειδήσεων. Έχεις ένα κοπιδάκι να ανοίξω? Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην εγχείρηση του κουτιού, να δούμε τι εκπλήξεις μας κρύβει μέσα. Α, περίμενα αφρολέξ, δεν έχει αφρολέξ, έχει πλαστικό. Και ένα σωρό στη τζιμπλίκια τα οποία με αγχώνουν, μην τα χάσω. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως είναι τα κομμάτια, είναι σαν το Han Solo που τον είχαν σε Carbonite. Θυμάσαι, τον έβαλε ο Boba Fett. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη βάση, η οποία είναι και αρκετά βαριά. Ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει μαγνητάκι εδώ μέσα. Μπορεί. Φαίνεται αρκετά βαρύ. Η συσκευασία περιέχει ένα μανίκι, άλλο ένα μανίκι, ένα τρίτο μανίκι με χέρι, ένα χέρι, το κεφάλι του Qui-Gon Jinn, το σώμα του ακέφαλο και άχερο. Wow. Και αυτό που με αγχώνει περισσότερο απ' όλα, το lightsaber, καθότι είναι το πιο λεπτό κομμάτι απ' όλα και με ανησυχεί. Ήταν τόσο στραβό το lightsaber του Qui-Gon Jinn. Πρέπει να ψάξω εικόνα, να βρω reference, γιατί αυτό είναι λίγο... Έχουμε τη λάμα του lightsaber, η οποία θα μπει εδώ μέσα. Έχει μια τρυπούλα εδώ. Μπαίνει με αρκετά μεγάλη δυσκολία. Αυτό βέβαια είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι δεν θα μας φεύγει και δεν είναι χαλαρινά του. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ μια μικρή καμπυλίτσα που κάνει. Έχει μια μικρή καμπυλίτσα εδώ, δεν ξέρω αν είναι... Α, είναι μαλακό πλαστικό, οπότε μάλλον έχει... Από τη συσκευασία ήταν λίγο στραβό, να το ρέσιος. Ωραίο είναι το ότι είναι σε σακουλάκι μέσα, σημαίνει ότι δεν θα ευθύρετο στο πλαστικό εδώ το σκληρό. Από ό,τι βλέπω εδώ, όντως οι μπότες είναι πασφανές ότι έχουν μαγνητάκι για να κάθονται στην... Βλέπεις αυτό το τετραγωνάκι εδώ, για να κάθονται στη βάση. Οπότε είναι αρκετά ισχυρός ο μαγνήτης, οπότε εντάξει, μην ρίξετε και τίποτα πάνω του, γιατί... θα το πάρετε σε άρτια κατάσταση στο giveaway, δεν θα πάρετε τίποτα. Αυτό θα πάρετε giveaway, ελπίζω όχι σπασμένο από δική μου μαλακία, ναι. Αυτά τα χεράκια εδώ έχουν υποδοχή για να μπουν στο σώμα, δεν είναι με μαγνητάκια όπως είναι τα πόδια. Οπότε θα προσπαθήσω να τα βάλω όσο καλύτερα γίνεται. Το άγαλμα επίσης δεν είναι φτιαγμένο από υλικό το οποίο, δηλαδή μου μοιάζει με κάτι, πώς το λένε, κεραμικό τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι ρητίνι από ό,τι πιάνω και από ό,τι νιώθω καθώς τον χαϊδεύω. Μάλλον είναι ρητίνι.
Δεν παίρνω και όρκο, δεν ξέρω από υλικά. Α, αυτό είναι μια άλλη εκδοχή του χεριού, πιο ανοιχτή νομίζω. Αλλά ας βάλουμε πρώτα το κεφάλι, το οποίο ξέρουμε ότι θα είναι εκεί για πάντα. Και έχει ένα λαιμό σαν καμία λοπάρδαλη, αλλά φαντάζομαι αυτό είναι για να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα ως... Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίος. Σταθερό μεν, αλλά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο γλυπτό όσον αφορά τη μουράκλα του. Μοιάζει πάρα πολύ σαν ηθοποιό. Ε, πάρα πολύ ωραίος. Ας δούμε τώρα το μανίκι από την άλλη πλευρά. Το μανικάκι του από την άλλη πλευρά είναι αυτό. Και το χεράκι που μπαίνει στο άλλο μανικάκι. Είναι αυτό. Φαίνεται αρκετά σταθερό. Τώρα κάποιος πονηρός μπορεί να πει τι κρατάει εκεί ο Qui-Gon Jinn. Φυσικά και κρατάει το lightsaber του. Να δούμε πώς θα βάλουμε το lightsaber όμως μέσα. Αυτά μετά πρέπει να τα ξαναβγάλουμε για το giveaway, ε. Yep. Σκατά. Α, εντάξει. Δεν δυσκολεύτηκα πολύ να βάλω το lightsaber του Qui-Gon Jinn. Για να δούμε. Να το. Παναγία μου. Όλα καλά, όλα καλά. Δεν συνέβη τίποτα. Μια χαρά είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Ας δούμε και την εκδοχή που είναι μόνο τα μανίκια του, που σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε τα χεράκια που κρατούν το lightsaber και να βάλουμε το άλλο χεράκι με το μανικάκι, το οποίο κουμπώνει στο άλλο χεράκι με το μανικάκι. Το αριστερό με το δεξί κουμπώνουν και μπορούν να, αν δεν θέλετε να είναι πολεμοχαρής ο Qui-Gon Jinn, μπορεί να τον κρατήσετε έτσι, που είναι το ένα μανίκι μέσα στο άλλο και κάνει τον έξυπνο. Απλώς. Και λέει σοφίες. Δεν είμαι σίγουρος ότι εγώ θα τον προτιμούσα έτσι. Προτιμώ τα χέρια με το lightsaber. Οπότε θα βγάλω το δεξί χεράκι που κουμπώνει στο μανικάκι. Ωραία. Και θα ξαναβάλω τα χεράκια του μέσα. Ναι, τον προτιμώ έτσι. Το lightsaber έχει και μια... Είναι από διαφανές πλαστικό, οπότε αν περνάει φως μέσα από το lightsaber θα μπορούσε να του δίνει έτσι μια λάμψη κτλ. Σίγουρα θα ήταν καλή φάση αν μπορούσε να ανάβει, αλλά εντάξει το άγαλμα είναι και σχετικά μικρό, οπότε μη ζητάμε και πολλά. Πολύ καλή φάση το ότι έχει μαγνητάκια στην βάση, οπότε μπορούμε να τον τοποθετήσουμε οπουδήποτε θέλουμε πάνω στη βάση και να είναι και σχετικά σταθερός. Δεν ξέρω αν τον κρατάει... Όχι, δεν θα το ρισκάρω. Δεν είναι action figure, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε articulation ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να κάνω τα δικά μου και να τον βάλω σε περίεργες πόζες για να τον κάνω ρεζίλι. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον δούμε σε σύγκριση με την φιγούρα του Qui-Gon Jinn από Star Wars Black Series, η οποία είναι αυτή εδώ. Εντάξει, είναι σαφέστατα πιο κοντός ο Black Series της Hasbro. Και φυσικά μπορεί να κουνηθεί και να κάνει τη μεσούλα του πέρα δόθε και να κουνήσει τα χεράκια του κτλ. Δεν έχει φυσικά τη ρόμπα. Είναι πιο πολύ την ώρα της μάχης, ας πούμε, ο Qui-Gon Jinn. Πιο συγκεκριμένα την ώρα που πολεμάει τον Darth Maul. Μπορώ να πω ότι και στις δύο φιγούρες η ομοιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Σίγουρα είναι λίγο καλύτερα εδώ γιατί πρόκειται για άγαλμα φυσικά. Δεν πρόκειται για φιγούρα με την οποία παίζουμε και κάνουμε διάφορα. Να σας φέρω άλλον έναν φίλο Jedi. Ο οποίος είναι φυσικά ο πιο cool motherfucker όλου του σύμπαντος, ο goddamn Samuel Lee Jackson, που έπαιζε τον Mace Windu. Φυσικά ο καλύτερος Jedi όλων εποχών, γιατί είναι και συνάδελφος καραφλός. Είναι ο αγαπημένος μου Jedi. Γράψτε στα comment ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος Jedi. Εμένα σίγουρα είναι ο Mace Windu. Κρίμα. Χάθηκε άδικα στα prequel. Κάτσε να τον βγάλω χωρίς τη βάση, για να δείτε ακριβώς τη διαφορά που έχουν σαν μέγεθος. Είναι λίγο τεράστιος.
θα έλεγα, ο Qui-Gon Jinn σε σχέση με τους άλλους δύο, αλλά είναι τεράστιος σαν χαρακτήρας έτσι κι αλλιώς. Και τον παίζει και ένας τεράστιος ηθοποιός. Μην ξεχνάτε να μας γράψετε στα comments ποιος ηθοποιός έπαιζε τον Qui-Gon Jinn στο Phantom Menace, γιατί έχουμε και το giveaway για το συγκεκριμένο αγαλματάκι, έτσι. Για να δούμε σε σχέση και με τον Darth Vader, ο οποίος είναι από τις πιο ψηλές φιγούρες. Καλά, καμία σχέση φυσικά. Είναι ίσως η πιο ψηλή φιγούρα Black Series της Hasbro που έχουμε ο Darth Vader, αλλά το αγαλματάκι από κοτομπουκίτσα του ρίχνει μισό κεφάλι περίπου. Αλλά ναι, και πάλι πρόκειται για άγαλμα, δεν πρόκειται για φιγούρα. Ούτε ζεμπέκικο μπορεί να χορέψετε τίποτα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Qui-Gon Jinn της Κοτομπουκίγια. Μας μένει και ένα έξτρα μανίκι αν θέλετε να τον ποζάρετε σαν σεβάσμιο σοφό τζεντάι που λέει εξυπνάδες. Πάρα πολύ ωραίο αγαλματάκι. Αν είστε τις φάσεις που συλλέγετε αγαλματάκια κτλ, θα μπορούσατε να κάνετε μία επίσκεψη στο χορηγό μας στο Comic World και να αγοράσετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο collectible έχει διαθέσιμο το κατάστημα. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πείτε στο ταμείο Thundercult και να κάνετε και το χαρακτηριστικό σηματάκι για να έχετε 10% έκπτωση. Αυτά λοιπόν, η δύναμη να είναι μαζί σας και θα τα ξαναπούμε.